Εκρατούμενο των κεντρικών φυλακών. Οι συγκρατούμενοι του προχώρησαν σε ιατρικέ εξετάσει χωρί μέχρι στιγμή να προκύπτει άλλο κρούσμα. Ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα να φέρουν οι κεντρικέ φυλακέ. Ενώ υπάρχουν και καταγγελίε ότι δεν υπήρξε επίσημη και έγκαιρη ενημέρωση. αναστάτωση στι κεντρικέ φυλακέ. Κρατούμενο διαγνώστηκε με φυματίωση και νοσηλεύεται στην μονάδα εντατική θεραπεία του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσία. Σύμφωνα με πληροφορίε, οι συγκρατούμενοι του 40 περίπου άτομα υποβλήθηκαν σε ιατρικέ εξετάσει, χωρί προ ώρα να προκύπτει άλλο κρούσμα. Θα κινήσουμε τι διαδικασίε να βρούμε ποιε είναι οι στενέ επαφέ και ακολουθούμε τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγεία για να βρούμε ποια άτομα πιθανόν να έχουν μολυθεί και κατάλληλα να αντιμετωπιστούν. Σύμφωνα με πληροφορίε, ωστόσο, οι δεσμοφύλακε που εργάζονται βρίσκονται στην ενηλογοπτέρυγα δεν ενημερώθηκαν επίσημα από την διεύθυνση των κεντρικών φυλακών, ενώ δεν κρίθηκε αναγκαία η εξετασή του για την συγκεκριμένη νόσο. Η κατάσταση παρακολουθείται, αναφέρουν άλλε πληροφορίε από την ιατρική ομάδα, η οποία βρίσκεται μόνιμα στι φυλακέ σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγεία και την διεύθυνση του Σοφρονιστικού Ιδρύματο. Οι δεσμοφύλακε δεν ενημερώθηκαν ότι ο κρατούμενο νοσεί με φυματίωση και δεν του ζητήθηκε να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα υγειονομική προστασία. Δεν είναι όλοι όσοι που, που εξετάζονται, εξετάζονται εστιάζονται κάτω από συγκεκριμένα πρωτόκολλα που διαρευνούνται για να δούμε ποια θεωρούνται στενέ συμπαθέ. Η σημαντίωση είναι ένα ονόσημα το οποίο μεταδίδεται αερογενώ, αλλά προποθέτει μια συνεχόμενη ή επαναλαμβανόμενη επαφή. Άρα δεν είναι ότι θα ελέγξω όλου του συγκρατούμενου και όλου το προσωπικό. Οι δεσμοφύλακε έστειλαν σύμφωνα με πληροφορίε επιστολή προ την διεύθυνση των κεντρικών φυλακών για το ζήτημα, αφού πολλοί ενημερώθηκαν από δημοσιεύματα γεγονό που προκάλεσε αναστάτωση και ανησυχία. Έντονο είναι το ενδιαφέρον ενεργειακών κολοσσών από χώρε του κόλπου και για εξασφάλιση και συμμετοχή σε τεμάχια τη Κυπριακή ΑΟΣ, όπω αποκάλυψε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία το 12ο Ενεργειακό Συμπόσιο. Αρχέ του έτου αναμένεται και η οριστικοποίηση των σχεδίων παραγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα Αφροδίτη.